Έχετε και αυτή χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά της και είστε στην Αθήνα. Θα ήθελα τον κύριο Δήμαρχο να πει δύο λέξεις για, για τη γιορτή και τον πρόεδρο του ΚΑΠΗ μας και τον εκπρόσωπο. Δεν πειράζει, εντάξει, εγώ ακούω. Είμαστε όπως κάθε φορά εδώ πέρα, για αυτά τα Χριστούγεννα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε περισσότεροι αυτή τη φορά. Εύχομαι ολόψυχα πολλές θερμές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και στον καθένα ο νέος χρόνος να φέρει ό,τι επιθυμεί, ό,τι στοχεύει. Νομίζω αυτό που χρειαζόμαστε όμως είναι λίγο αισιοδοξία και λίγο χαμόγελο. Γιατί εσείς οι μεγαλύτεροι από εμάς, γιατί και εμείς μεγάλοι είμαστε πλέον, έχετε περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Πιο δύσκολες από ό,τι είναι αυτές όμως. Αλλά δεν το βάλατε κάτω. Οι δικές μας γενιές απογοητεύονται λίγο γρήγορα. Περισσότερο απ' όλα και από το θέμα της οικονομίας, εκείνο που χρειάζεται να κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού, είναι η κοινωνική συνοχή και η ανθρωπιά μας. Και νομίζω θα τα καταφέρουμε. Γιατί η Ελλάδα έρχεται από πολύ παλιά, από παρελθόν, έχει παρόν, δίνει αγώνες και οπωσδήποτε έχει και μέλλον. Όπως μέλλον έχει και οι δικές μας και οι δικές σας οικογένειες και εμείς και εσείς. Χρόνια πολλά για τα Χριστούγεννα. Καλό νέο έτος και ευτυχισμένο και στον καθένα ό,τι επιθυμεί. Χρόνια πολλά. Θα επαναλάβω και εγώ αυτό που ο Δήμαρχος, ότι είμαστε αρκετοί. Αυτό είναι καλό, ότι είμαστε όλοι εδώ. Να είμαστε πάντα ιεροί. Να ζήσουμε τις γιορτές ευχάριστα με τα παιδιά μας και τα εικόνια μας. Και να προετοιμαστούμε και για το χορό που θα κάνετε, που θα κάνουμε με το καινούργιο έτος. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά. Να πω μόνο κάτι για εφημερική ευκαιριακά που είναι η ευκαιρία μου εδώ. Δεν μπόρεσα να συνοδεύω στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Πήγα στην Αθήνα στον πρόεδρο. Δεν μπόρεσα να πάω γιατί δούλευα. Δεν καταλαβαίνω. Είπαν τα κάλατα. Είπαν τα κάλατα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και σίγουρα. Και θα το δείξει στην τηλεόραση. Ήταν τιμή για μας. Ήταν τιμή μεγάλη για μας για το Δήμο μας. Και για μένα ιδιαίτερα που ζήσαμε και πήγαμε. Δεθήκαμε και στη Ρουμανία που πήγαμε και έχουμε πάρα ευχαριστήσει να μιλήσει. Να είστε καλά, παιδιά. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, δημοτική σύμβουλη, τον κύριο, την κυρία Μαργάρη, τον κύριο Πρεβιτσάρο, την εκτίμηση, αγαπητά μου μέλη το ΚΑΠΗ, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτο, κάνουμε τη γιορτή τα Χριστούγεννα. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, να περάσετε καλά. Και σε λίγες μέρες φεύγει ο παλιός ο χρόνος και έρχεται ο καινούργιος. Σας εύχομαι καλή χρονιά, υγεία και χαρά σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχό μας, γιατί έχουμε οικονομική κρίση, όπως βλέπετε στις τηλεοράσεις και στα μάτια μας, μεγάλη που μαστίζει όλη την Ελλάδα. Αλλά ο Δήμαρχό μας είναι εργασιομανής, δοξομανής, και το 13 δεν πήγε κούφιο, έκανε πολλά έργα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είναι καλά σαν τα ψηλά βουνά και όλοι μας. Και το χρόνο να είστε καλά. Όλοι. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το καλύτερο σε όλους σας. Και από εσάς, ειλικρινά, επειδή περάσατε σίγουρα περισσότερα από τη δική μας γενιά, για μας τους νεότερους εύχομαι να αντλούμε κουράγιο από τη δύναμή σας. Γιατί στις σημερινές
δύσκολες συνθήκες, εσείς δεν το βάλατε κάτω και εμείς θέλουμε να είμαστε συνεχιστές αυτής της πορείας και να βλέπω ειλικρινά πάντα στα πρόσωπά σας μέσα σε αυτή την κρίση το χαμόγελο και εσείς να το βρίσκετε αυτό το χαμόγελο μέσα από τις μικροχαρές της ζωής οι οποίες δεν θα εκλείψουν ποτέ. Δεν θα το βάλουμε κάτω, θα παλέψουμε και ειλικρινά το 2014 που θα μας έρθει θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο για σας, για την κοινωνία, για το Δήμο μας, για όλους μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή χρονιά, το καλύτερο σε όλους σας. Είμαστε κάθε χρόνο εδώ πέρα, πιο σημαντική από όλες τις γιορτές. Μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε κοντά σας, να σας δούμε και τα περισσότερα παιδιά από εδώ ούτως ή άλλως είναι εγγόνια σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα αυτό και για εμάς. Επίσης πρέπει να τονίσω ότι παρά το διαφορετικό αντικείμενο που ασχολούνται τα δημοσιονομικά πρόσωπα, η Φιλαρμονική και το ΚΑΠΗ και παρά το χάσμα ηλικίας που μας συνδέει, που υπάρχει ανάμεσά μας, έχουμε ένα συνδετικό κρίκο. Και ο συνδετικός κρίκος είναι και ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί βοηθάει και τα δύο νομικά πρόσωπα όσο δυνατόν περισσότερο. Από τη μία μέσω της Φιλαρμονικής δίνει διέξοδο στους νέους και από την άλλη δεν ξεχνάει και ανθρώπους που έχουν προσφέρει στον τόπο, εσάς δηλαδή την τρίτη ηλικία. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε. Ελπίζουμε τον χρόνο να είστε όλοι εδώ, να μην λείπει κανένας. Αυτή είναι η πιο σημαντική ευχή που μπορούμε να σας κάνουμε. Να έχετε καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Thank you.